ευχαριστήσω για την εδώ παρουσία σας και θα μου επιτρέψετε να σχηματίσω πάρα πολύ σύντομα πώς έχει διαμορφωθεί σήμερα η κατάσταση, μιας και έχουν ολοκληρωθεί περίπου οι καταγραφές των ζημιών και μία αναφορά για το τι έχει κάνει μέχρι σήμερα η Περιφερειακή Ενότητα Αιγαίου. Κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς και αρχίζω από εκεί που είχαμε σταματήσει την ενημέρωση στο Περιφερειακό Συμβούλιο που έγινε στην Μυτιλήνη, ζητήσαμε την παροχή έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης από το Πράσινο Ταμείο για άμεσες ενέργειες αποκατάστασης του περιβάλλοντος. Μετά ζητήσαμε την άμεση ενίσχυση για την αποκατάσταση του οδικού δικτύου που επλήγει από την καταστροφή και σε αυτό είχαμε την δέσμευση και την εκταμείωση προς την Περιφερειακή Ενότητα Αιγαίου 300.000 ευρώ. Ζητήσαμε την διάθεση ζωοτροφών για τους πληγέντες πτηνοτρόφους. Το αποτέλεσμα που έχουμε μέχρι σήμερα είναι ότι το Σάββατο το οποίο μας πέρασε διαμηνήθηκαν στους μεγισοτρόφους της Χίου 40 τόνοι ζάχαρης, οι οποίοι είναι το δωρεάν της ελληνικής βιομηχανίας ζάχαρης και είναι ένα γεγονός το οποίο σημαντικά απαλύνει τα προβλήματα του συγκεκριμένου κλάδους. Ενώ στις 28 Οκτώβου καλέσαμε και μας επισκέφθηκε ο πρόεδρος του Ελληνικού Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων και έδωσε εξηγήσεις, διότι είχε και συνάντηση, κατηδίαν συνάντηση και με τους επιμέρους φορείς. Από την πυρκαγιά μέχρι σήμερα έχουμε ζητήσει από την ομάδα κρούσης για την Ελλάδα την παροχή τεχνικής βοήθειας στη σύνταξη του φακέλου για την ένταξη της ΧΙΟΥ στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλληλεγγύης. Ήδη έχει υπογραφεί προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Δήμου ΧΙΟΥ, της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και της Ιεράς Μητροπόλεως ΧΙΟΥ για την εκφώνηση των απαραίτητων μελετών για την αντιπλημμυρική προστασία των πληγυσών περιοχών από την πυρκαγιά. Σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχα χθες και με τον Δήμαρχο και με τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου ΧΙΟΥ, με διαβεβαίωσαν ότι οι μελέτες εκφωνούνται και θα είναι έτοιμες περίπου το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου και οι οποίες αφορούν συγκεκριμένα τμήματα και συγκεκριμένες παρεμβάσεις στην περιοχή η οποία πλήγει από την πυρκαγιά. Οι δαπάνες οι οποίες πραγματοποιήθηκαν από την Περιφερειακή Ενότητα Αιγαίου κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς είναι για χρήση μηχανημάτων, για προμήθειες και βεβαίως για αντικατάσταση καμένων υλικών. Ανέρχονται σε ένα ποσό 298.000 ευρώ. Οι ενέργειες της Περιφερειακής Ενότητας Αιγαίου συνεχίζονται με την προσπάθεια και είναι ένα από τα δύο θέματα τα οποία θεωρούμε καθοριστικά να ενταχθεί η Περιφερειακή Ενότητα Αιγαίου στο πρόγραμμα αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στον χάρτη ο οποίος έπαιξε δείχνει ποια κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν ενταχθεί σε αυτό το ταμείο και εδώ στη διαφάνεια βλέπετε ότι όσον αφορά την Ελλάδα είχαμε τις πλημμύρες του Εύρου το 2006 και τον Αύγουστο του 2007 τις δασικές πυρκαγιές, εδώ εννοεί την Ιλία. Και τον Αύγουστο του 2003 και τον Μάιο του 2011 είχαμε ένταξη της Ισπανίας, περιοχών της Ισπανίας για δασικές πυρκαγιές και για σεισμούς. Είναι ένα θέμα το οποίο νομίζω ότι είναι καθοριστικό, διότι από εδώ μπορούμε να κλείσουμε σημαντικά κεφάλαια. Όσον αφορά τις καταστροφές οι οποίες μέχρι τώρα έχουν αποτιμηθεί και είναι σχεδόν οριστικές. Έχουμε συγκεκριμένα το δελτίο τύπου της πυροσβεστικής υπηρεσίας, το οποίο αναφέρει ότι μέχρι στιγμής οι καταστροφές είναι σε τάση δασικές και γεωργικές εκτάσεις.
αναφέρει ελαφρούς τραυματισμούς πυροσβεστών και άλλων εμπλεκομένων ατόμων και ότι από την πυρκαγιά δεν υπήρχαν σημεία σε οικίες, σε κτίσματα καθώς και σωματικές βλάβες σοβαρές στους πολίτες. Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών Δασικών Πυρκαγιών, οι καμένες εκτάσεις από την πυρκαγιά έρχονται σε 145.000 στρέμματα αγροποδασικής έκτασης και παρακάτω βλέπετε την κατανομή, την ποσοστιαία κατανομή αναεκτάσεις και αναποικιλία φυτικού κεφαλαίου. Οι τελικές εκτιμήσεις τις οποίες είχαμε από την Διεύθυνση Δασών Χίου αναφέρουν μία έκταση καμένης περιοχής στα 140.000 στρέμματα, εκ των οποίων τα δάση και οι δασικές εκτάσεις ήταν 100.000 στρέμματα, οι γεωργικές εκτάσεις 40.000 στρέμματα. Από τα 100.000 στρέμματα δάση και δασικών εκτάσεων στα 48 απαγορευόταν η μόσχηση λόγω προηγουμένων αποφάσεων για αναρροσοντές εκτάσεις, ενώ στα 52.000 στρέμματα επιτρεπόταν η μόσχηση. Στα όρια της δημοτικής ενότητος μαστιγοχωρίων, οι καταγεγραμμένες σημαίες έχουν και αναφέρονται σε 1.200 αιτήσεις παραγωγών. Συγκεκριμένα έχουν δηλωθεί μέχρι στιγμής 240.000 καμένα μαστιγόδεντρα και 60.000 καμένα λιλόδεντρα. Ενώ στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Ομοιρούπολης μέχρι στιγμής έχουμε 71 αιτήσεις, έχουν δηλωθεί περίπου 5.500 ελαιόδεντρα και 150, 180 και 80 άλλες φυτικές καλλιέργειες, τις οποίες έχετε τη δυνατότητα να την δείτε, αναφέρονται σε φυστικές, αμυγδαλές, σιχές και αφέλια. Στην περιοχή που κάηκε δραστηριοποιούνταν 20 εγωπροβατοτρόφοι με 6.790 εγωπρόβατα, ενώ σύμφωνα με στοιχεία που καταγράφηκαν με δηλώσεις προς τον ΕΛΓΑ, έχουν δηλωθεί από 4 ασφαλισμένους 208 καμένα εγωπρόβατα, εκ των οποίων έχουν πιστοποιηθεί τα 70. Με δεδομένη την έκταση της καμένης περιοχής δημιουργείται σοβαρό πρόβλημα βοσκήσιμης έκτασης. Έως όπου εξασφαλιστούν οι βοσκήσιμες εκτάσεις, θα πρέπει οπωσδήποτε να εξασφαλιστούν ζωοτροφές για τη συντήρηση των ζώων, ενώ η Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης θεωρεί ότι ένα χιλιόγραμμα μείγματος γαλακτοπαραγωγής είναι αρκετό για τη συντήρηση ανασών για ένα ημέρα. Όσον αφορά την μελισσοκομεία, με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, έχουν αναφερθεί ζημιές, όπως αναφέρονται στον πίνακα, σε 17 μελισσοκόμους, σε 947 κυψέλες, και βεβαίως ισχύει αυτό που είπε στην αρχή για την διανομή της μελισσοτροφής, η οποία έγινε το Σάββατο. Είναι αρνητική, εξαιρετικά και διαχρονική η συνέπεια που θα έχουμε στην συγκεκριμένη δραστηριότητα, ενώ είναι επιβεβαιωμένη η διατροφή και η ενισχύση των μελισσοκομείων. Αυτά είναι σε πολύ απλές γραμμές οι μέχρι σήμερα καταγεγραμμένες ζημίες οι οποίες έχουν υποστεί η συγκεκριμένη παραγωγική κλάδη. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε την ευκαιρία να επισκεφθούμε με τον Περιφερειάρχη μία σειρά υπουργείων και μία σειρά φορέων, αρχίζοντας από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας και το Υπουργείο Γεωργίας, στο οποίο είχαμε συζητήσεις όσον αφορά την αποζημίωση του φυτικού κεφαλαίου και την αποζημίωση της παραγωγής για τους μαστιγοπαραγωγούς, τους εγωπροβατοτρόφους και τους μελισσοτρόφους, για τη στήριξη της πρωτογενούς παραγωγής μέσα από προγράμματα, για αποκατάσταση του περιβάλλοντος και για παρεμβάσεις σε αντιπλημμυρικά και αντιδιαμορφικά έργα. Αυτή είναι μια πολύ
απλή περιγραφή των μέχρι σήμερα εταιριών και των μέχρι σήμερα οριοθέτησης της κατάστασης. Και νομίζω ότι αυτό είναι ένα πλαίσιο στο οποίο μπορούμε να έχουμε μια επικοδομητική συζήτηση και με τους φορείς, στους οποίους παρακάλεσα εδώ και ένα μήνα με έγγραφη με επιστολή μου, να έχουμε τις γραπτές αποφάσεις, σχεδόν όλοι ανταποκρίθηκαν, έστω και την τελευταία στιγμή, έτσι ώστε να έχουμε ένα πλαίσιο πάνω στο οποίο μπορούμε να στηριχθούμε και να έχουμε την υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης και συνδετικής πρότασης για την αντιμετώπιση της πράγματι καταστροφικής επιταγής που έβλεξε το